Ενημερωτική ομιλία για τα ενδιαφέροντα θέματα πλαστικής χειρουργικής πραγματοποίησης ο Δήμος Ιεράπετρας. Ο ομιλητής ήταν ο πλαστικός χειρούργος Ιωάννης Λύρας, επίτιμος πρόξενος της Βραζιλίας στον Πειραιά, ειδικός στην πλαστική χειρουργική του προσώπου και του σώματος. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν πρόληψη και αποκατάσταση της γύρωσης του δέρματος, επανορθωτική και αισθητική χειρουργική αποτροχία και άλλα αίτια και σπήλη δέρματος. Η ομιλία έχει να κάνει με την πλαστική χειρουργική, τόσο επανορθωτική όσο και την αισθητική. Και στην επανορθωτική έχουμε τις συνέπειες των ατυχημάτων, που είναι πάρα πολλά και αυξάνονται συνεχώς, και τις συνέπειες της επίδρασης του ήλιου πάνω στο δέρμα μας, οι ελιές, οι οποίες μπορούν να γίνουν κακοήθεις σε κάποια φάση της ζωής μας. Όσο δε για την αισθητική, είναι η αντιγύρανση. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι φοβούνται το γύρας. Κάθια στιγμή στη ζωή τους όλοι θα αντιμετωπίσουν αυτό το σημείο καμπής στην εμφάνισή τους. Μπορεί να μην τους ικανοποιεί και να μην είναι σε ειρήνη με τον εαυτό τους. Θα βρούμε σήμερα ποιους τρόπους μπορεί να βοηθηθεί κάποιος τέτοιος άνθρωπος ώστε να είναι με φυσικό τρόπο πάντα μη κουρασμένος. Η γύρανση είναι ένα πολύ ισχυρό ερέθισμα για την ψυχολογία μας. Άλλοι άνθρωποι την αντιμετωπίζουν στοϊκά, με φιλοσοφικό τρόπο. Καταλαβαίνουν ότι κάποια στιγμή θα έρθει, όλοι το ξέρουν και δεν έχουν πρόβλημα με αυτό. Άλλοι δεν έχουν την ψυχραιμία αυτή και μπορούν να πανικοβληθούν. Οι γυναίκες γενικότερα δεν θέλουν να γυρνάνε, γιατί ξέρουν ότι η εξωτερική τους εμφάνιση είναι ένα διαβατήριο. Μας επηρεάζει πάρα πολύ και τους άντρες και τις γυναίκες, περισσότερο τις γυναίκες όμως. Και αυτό γίνεται νωρίς στην ηλικία των ανθρώπων. Δηλαδή στις γυναίκες αρχίζει αυτή η ενασχόληση από τα 30 κιόλας. Ο προβληματισμός. Κάποια στιγμή, γύρω στα 40, αρχίζουν να ψάχνουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Και εμείς οι πλαστικοί χειρουργοί είμαστε εδώ για να τους δώσουμε τις απαντήσεις που χρειάζονται. Η Ελληνίδα γνώρισε την πλαστική χειρουργική στην μεγάλη άνθηση της οικονομίας της Ελλάδος γύρω στο 2000. Τότε, μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι γυναίκες έκαναν πάρα πολλές πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις. Είχαμε μια αύξηση 250% μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, είχαμε φτάσει να έχουμε 25.000 επεμβάσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Και βάλτε και άλλες 25.000 μη επεμβατικές διαδικασίες, που δεν έχουν χειρουργείο δηλαδή. Γύρω στους 50.000 άνθρωποι πήγαιναν στον πλαστικό χειρουργό γύρω στην εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Τώρα, αυτό βεβαίως με την κρίση έχει επηρεαστεί, αυτός ο αριθμός έχει επηρεαστεί και είμαστε γύρω στις 10.000 το χρόνο. Τι παρέμβαση ήταν, η πρώτη παρέμβαση που κάνει κάποιος, ποια είναι? Αν πρόκειται για την αισθητική χειρουργική, δηλαδή για την αντιμετώπιση του γύρατος, θα αρχίσει γύρω στα 40 να ασχολείται με τις ρητίδες του προσώπου. Αλλά αν έχει γεννήσει και 2-3 παιδιά, θα ασχοληθεί με το στήθος, το οποίο έχει χάσει τη σφυριγιλότητά του και το σχήμα του. Και πολλές φορές, επειδή έχει πάρει και κάνα 2 κιλά παραπάνω, μπορεί να ασχοληθεί και με τη σιλουέτα, με το περίγραμμα του σώματος, το οποίο έχει παχύνει. Να αφαιρέσει λίπος από τα περιττά σημεία. Όμως, αν πρόκειται για επεμβάσεις ομορφιάς, αυτές αφορούν τους έφηβους. Δηλαδή, μια ρινοπλαστική, τόσο λειτουργική για να αισθάνεται κάποιος ότι αναπνέει καλύτερα, όσο και αισθητική για να είναι και πιο όμορφος, γιατί η μύτη είναι το κέντρο του προσώπου. Είναι μια επέμβαση που την κάνουν 20χρονοι. Επίσης, μια μικρή κοπέλα που έχει ανισομαστία, άνισο στήθος, θα πάει στον πλαστικό χειρουργό από τους γονείς της. Και επίσης οι γονείς θα φέρουν και ένα παιδί που έχει πεταχτά αυτιά και το περιγελούν στο σχολείο, αλλά θα φέρει και έναν έφηβο 15 χρονών, ο οποίος έχει γυναικομαστία. Ένα γυναικείο στήθος, ένα ανδρικό θώρακα. Αυτές οι επεμβάσεις γίνονται νωρίς στην ηλικία των ανθρώπων. Πάντως η κορονίδα για τις γυναίκες είναι για τις νεότερες η επέμβαση του στήθους και ειδικά η αυξητική, για τις λίγο μεγαλύτερες η επέμβαση του προσώπου, για τους άντρες οι επεμβάσεις γύρω στα μάτια, στο προγούλι και στο σωσίβιο. Ναι, εμείς η πλαστική χειρουργία έχουμε φροντίσει να μειώσουμε τις τιμές μας αφενός και αφετέρου έχουν φροντίσει γι' αυτό και οι ιδιωτικές κλινικές όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως η πλαστική χειρουργική της επανόρθωσης των ατυχημάτων και της ογκολογίας πρέπει να γίνεται δωρεάν στα κρατικά νοσοκομεία και έτσι και είναι. Όσο δε για τις επεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν οπωσδήποτε, ακόμα και αν είναι αισθητικής φύσης, εμείς έχουμε φροντίσει να έχουμε και αγαθοεργία. Πολλές επεμβάσεις γίνονται και δωρεάν, αν χρειάζεται. Αν υπάρχει κοινωνικός λόγος, στα πλαίσια μιας κοινωνικής αποστολής που έχουν οι γιατροί, η πλαστική χειρουργία είναι γιατροί, από ό,τι ξέρετε, φροντίζουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και σε αυτόν τον τομέα. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής και από αισθητικής και από χειρουργικής άποψης είναι μια σημαντική ειδικότητα της χειρουργικής επιστήμης, η οποία χρειάζεται καταξιωμένα άτομα προκειμένου να προσδίδουν έμφαση, αρμονία σε κάθε τι φυσικό και κάπως θα έλεγα παραμορφωμένο. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσω, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία είτε τα κληρονομούν κατά τη διάρκεια της γέννησης, είτε τα προβλήματα αυτά είναι επίκτητα, παράδειγμα ένα τραύμα, το οποίο αυτή τη στιγμή έρχεται ο πλαστικός χειρουργός με την καλλιτεχνική
άποψη με το κομμάτι το γνωστικό, διότι θέλει η πλαστική χειρουργική μια φοβερή γνωστική, είναι μια φοβερή γνωστική επιστήμη, η οποία πρέπει να συνδυάζει το φυσικό με το ωραίο και έτσι λοιπόν να προσδώσει μια ιδιαίτερη ομορφιά και ένα στο φυσικό περιβάλλον του ατόμου, προκειμένου το άτομο να είναι αξιοπρεπές και να νιώθει μια δύναμη γενικά στον περίγυρο ή στο κοινωνικό του περιβάλλον. Ιδιαίτερη τιμή για μας, τον ευχαριστούμε και δημόσια για την απόψινή παρουσίαση. Είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων που κάνει ο Δήμος, θα κάνει και άλλες αναταχτά χρονικά διαστήματα με στόχο την ενημέρωση των πολίτων για καθημερινά θέματα και θέματα που άπτονται της υγείας, της παιδείας και γενικότερα της καθημερινότητάς μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, ιδιαίτερη τιμή για μας.